Ευχαριστώ τον κύριο Καραγιαννίδη. Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο και των συναδέλφων ομιλητών. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για το κλείσιμο. Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω στην χθεσινή ακρόαση των φορέων. Να πω ότι ήταν μια διαδικασία απολύτως κατατοπιστική. Ακούστηκαν και αντιλήψεις οι οποίες ήταν διαφορετικές. Πλην όμως θέλω να τονίσω ότι σε πρώτο επίπεδο αυτά που ακούσαμε και αναλύθηκαν κατά τρόπο εμπεριστατωμένο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους που τους αφορά το νομοσχέδιο, αλλά και από τους γονείς, και θέλω σε αυτό ιδιαίτερα να μείνω, δεν πρέπει να τα περάσουμε χωρίς προβληματισμό. Δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση από χθες δήλωσε ότι πάρα πολλά στοιχεία των τοποθετήσεων των φορέων, των γονέων, των ανεξαρτήτων αρχών, θα τα λάβει υπόψη της από χθες, σήμερα, στην δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου και στην αναλυτική συζήτηση κατάρθρων, διαπίστωσα μία αιμονή σε αρχικές τοποθετήσεις κομμάτων η οποία με εξέπληξε. Δυσάρεστα. Εν πρώτης θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα της προσωπικής αίσθησης του σώματος και της εξωτερικής εικόνας ως αναγκαίων προϋποθέσεων μαζί με τη βούληση για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση μετά από αίτημα του πολίτη ο οποίος προσέρχεται τρόπιο της δικαιοσύνης κάνοντας χρήση του νόμου. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Η κοινότητα είχε έρθει, κατ' επανάληψη και είχε συζητήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχε αναφέρει ένα προβληματισμό και αρκετά επιχειρήματα τα οποία σχετίζονταν με το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης. Τι ανέφεραν? Ανέφεραν το εξής, ότι εμείς, και το είπαν και εδώ, χθες, ότι εμείς βρισκόμαστε μέχρι σήμερα στη δυσάρεστη θέση να εμφανιζόμαστε έχοντας την εξωτερική εικόνα ενός φίλου που δεν αντιστοιχεί στο εκγενετής, αλλά σε κάτι άλλο, και επιδεικνύοντας τα προσωπικά μας έγγραφα, ταυτότητες, διαβατήρια κτλ., να γινόμαστε αντικείμενο σχολείων, ηρωνιών, ακόμα και επιθέσεων. Επομένως, το αίτημα, το πρωτογενές αίτημα, το οποίο υπήρξε προς το κράτος, προς την κυβέρνηση, διαχρονικά του κινήματος προς τις κυβερνήσεις, ποιο ήταν? Ότι αυτή η εικόνα η οποία έχει δομηθεί από ένα πρόσωπο, διότι έτσι αποφάσισε να ζει, να κυκλοφορεί, να εμφανίζεται, πρέπει να έχει μία αντιστοιχία με τα ατομικά και νομιμοποιητικά εγγράφα του. Είναι ένα δίκαιο και ευλογό αίτημα? Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Και το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πώς αυτό το πρόβλημα θα έρθει. Και έρεται με τη συγκεκριμένη διάταξη. Προσέξτε τώρα. Εάν πάμε στο αντίθετο επιχείρημα, το οποίο μοιάζει πολύ με το πρώτο, ότι εγώ, ο Α, δεν θέλω να μπω σε κρίση όσον αφορά τα εξωτερικά μου χαρακτηριστικά, αλλά αυτό είναι δική μου επιλογή και ο δικαστής θα δεσμεύεται μόνο από τη βούληση, ακυρώνεται στην ουσία το επιχείρημα το οποίο σας ανέφερα, το οποίο προβάλλεται τόσα χρόνια και ήταν δίκαιο επιχείρημα και απόλυτα σωστό. Εάν θα μείνουμε σταθεροί σε αυτή την κρίση μας, ότι η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου πρέπει να αντιστοιχεί με τα νομιμοποιητικά του έγγραφα, ακριβώς για να μην γίνεται αντικείμενο επιθέσεων, σχολείων, ηρωνιών κτλ., θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε σε κάτι άλλο, διότι τότε ακυρώνουμε τον πρώτο. Δηλαδή, το γενεσιουργό λόγο για τον οποίο φέρνουμε το σημερινό νομοσχέδιο.
Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι, το οποίο εμένα με εξέπληξε, το διάβασα στον τύπο πριν μερικούς μήνες. Οι επιθέσεις που δέχονται οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έχουν έναν άλλο προσανατολισμό και διαβιούν διαφορετικά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι επιθέσεις μόνο από την ακροδεξιά και τους φασίστες. Διάβασα για επίθεση που δέχτηκε τρανς άτομο στα Εξάρχεια από αναρχικούς. Το διαβάσατε κι εσείς, φαντάζομαι. Μου έκανε εξαιρετική αρνητική εντύπωση. Υποτίθεται ένας χώρος ο οποίος θέλει να λέγεται ελευθεριακός και ότι προάγει τα ατομικά δικαιώματα και είναι υπέρμαχος των κοινωνικών δικαιωμάτων, μέλη του να στρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο με βιαιότητες, με επιθέσεις. Επρόκειτο περί επιθέσεως, βιοπραγίες, οι οποίες καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό ακριβώς σας είπα στην πρώτη συνεδρίαση ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει το πρόβλημα του ρατσισμού και της τρανσοφοβίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Κάνει καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης, βελτιώνει τους όρους ζωής, την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς και σήμερα η συζήτηση περιεστράφει σε ένα μεγάλο μέρος σε μία περιπτωσιολογία η οποία συνιστά και συνωμοσιολογία. Αναφέρθηκε ο κύριος Καραγιαννίδης και άλλοι συνάδελφοι, αλλά λέω τον κύριο Καραγιαννίδη γιατί μίλησε τελευταίος, για τους αθλητές, για ανθρώπους που μπορεί να έχουν μέχρι και εμπορικά χρέη, για πολίτες οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τη στράτευση. Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, θέλω λίγο να καταλάβουμε ότι εδώ δεν μιλάμε για απατεώνες. Μιλάμε για μια κοινότητα η οποία προσπαθεί να θεμελιώσει στο νόμο τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα για τα μέλη της. Τώρα προσέξτε, εάν υπάρξουν δόλοι οι οποίοι θα μεταχειριστούν αυτό το νόμο για να αποφύγουν τη στράτευση, να αποφύγουν εμπορικά χρέη που δεν μπορούν ή κάτι άλλο, ή να γίνουν αθλητές, από αθλητές να γίνουν αθλητές. Αυτά θεωρώ ότι είναι στη σφαίρα του γελίου και δεν θέλω να τα σχολιάσω. Μην τα επικαλούμεθα ενώπιον της Βουλής, διότι δείχνει μία ελαφρότητα και μία ευκολία να αντλούμε έτσι επιχειρήματα καφενιακού επίπεδου και να τα προβάλλουμε στον κοινοβουλευτικό διάλογο. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν όσοι τα προβάλλετε λίγο πιο να έχετε συνέστηση και του χώρου και των συνομιλητών σας και τα σοβαρά ζητήματα που προσπαθούμε να λύσουμε. Δεν είμαστε σε καφενείο να λέμε ό,τι μας έρθει. Είμαστε στη Βουλή και λέμε πράγματα υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα. Ο κύριος Παπαθεοδόρου έστεσε ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να μιλήσω, για τους πολίτες εκείνους οι οποίοι μπαίνουν στην φιλομετάβαση αλλά έχουν διπλή ηθαγένεια. Κοιτάξτε, το πρόβλημα λύνεται ως εξής. Κατά πρώτον, για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Επίσης, η χώρα μας έχει συμβληθεί με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, εγώ ως δικηγόρος το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, που αναγνωρίζεται η δικαστική απόφαση του συμβαλλόμενου κράτους και η ελληνική δικαστική απόφαση προς το κράτος το συμβαλλόμενο και το συμβαλλόμενο κράτος προς την προς το ελληνικό κράτος, με μια πολύ γρήγορη διαδικασία, δικαστική. Εάν τώρα δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, έτσι, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει διοικητική πράξη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και στη μία όμως και στην άλλη περίπτωση, η πυροδότηση της διαδικασίας γίνεται από τον ιδιώτη. Έτσι. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, το οποίο δεν επιλύεται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά το ζήτημα για το οποίο μίλησα χθες, της ηλικίας, ο νόμος, ξέρετε, το έχετε δει, το έχουμε συζητήσει, στο νόμο διαλαμβάνεται
ως έναρξη του δικαιώματος το 17ο έτος ηλικίας, ακριβώς διότι με βάση το 17ο έτος ηλικίας έχουμε και το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές ενός πολίτη. Και είπα χθες ότι με αυτά που άκουσα από τους γονείς και από τους φορείς, κυρίως από τους γονείς όμως το τονίζω, πρόθεσή μας είναι στην Ολομέλεια να φέρουμε νομοθετική βελτίωση που το όριο αυτό να ξεκινάει από το 15ο και να συμπεριλαμβάνει το 16ο λογικά, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου συν μία ακόμη. Η μία προϋπόθεση ακόμη η οποία πρέπει να υπάρχει και θα τίθεται στην κρίση του δικαστή θα είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση. Είμαστε αυτή την ώρα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ακριβώς για να δούμε ποια κρατική δομή. Θεωρώ ότι το νοσοκομείο Παίδων Αγγλαίας Κυριακού είναι το καλύτερο ίδρυμα το οποίο μπορεί να μας παρέχει με ασφάλεια μια γνωμοδότηση επιστημόνων οι οποίοι εμπλέκονται, ήδη εμπλέκονται στην παρακολούθηση αυτών των παιδιών. Και θεωρώ 15 και 16. Και θεωρώ ότι εμπράκτως αποδεικνύει η κυβέρνηση. Εμπράκτως αποδεικνύει ότι εδώ δεν έρχεται με δογματικές θέσεις. Ακούει τους βουλευτές, ακούει τα πολιτικά κόμματα, ακούει τους φορείς και με μια ολοκληρωμένη άποψη πηγαίνουμε στην Ολομέλεια. Έτσι, ο κοινοβουλευτικός διάλογος και οι διαδικασίες ενώπιον της Βουλής παίρνουν σάρκα και οστά όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και τη δυνατότητα να μας κάνουν όλους σοφότερους και να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Αυτά που ακούσαμε χθες νομίζω ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν της προσοχής μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξαν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Θέλω να πω ότι η μη ύπαρξη γάμου ως προϋπόθεση για να εκκινήσει κάποιος τη διαδικασία για τη φιλομετάβαση είναι εντός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί αυτού και αν υπήρχε έστω και μία αντίθετη απόφαση, εμείς το συγκεκριμένο δεν θα το είχαμε συμπεριλάβει στο νόμο. Όμως, όποιοι μιλάνε για αυτό το ζήτημα να γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Εάν θέλετε, μπορώ και στην Ολομέλεια, αλλά και πριν την Ολομέλεια, να σας δώσω αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχει ένα κενό στο νόμο, το οποίο το συζητάγαμε χθες με τους συνεργάτες μου και με την κυρία Γενική Γραμματέα και πρέπει να το συμπληρώσουμε. Για όλες τις περιπτώσεις, οι οποίες, στις οποίες απαιτείται η αλλαγή των εγγράφων, αυτός που θα προκαλέσει την αλλαγή των εγγράφων είναι ο πολίτης ο οποίος, του οποίου το αίτημα γίνεται δεκτό από το δικαστήριο. Υπάρχει μια περίπτωση στην οποία δεν πρέπει να το αφήσουμε στην ατομική πρωτοβουλία, να το πω έτσι. Είναι το ποινικό μητρό. Και εκεί με νομοτεχνική βελτίωση ενώπιον της Ολομέλειας θα προσδιοριστεί ότι αυτό είναι υποχρέωση του ληξιάρχου να ενημερώνει την οικία εισαγγελία. Διότι το ποινικό μητρό, καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με την προστασία δημόσιων συμφερόντων και της δημόσιας τάξης. Έχει πάρα πολλές ένομες συνέπειες για ένα πολίτη και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να μείνει στην διακριτική ευχέρεια του ετούντος τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση η οποία γίνεται δεκτή, αλλά θα πρέπει να γίνει από το ληξιάρχο. Δεν θα είναι και φόρτος για τα ληξιαρχεία, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλοι και το μάθαμε και χθες, το ακούσαμε, εμείς το γνωρίζαμε, με τις στατιστικές που υπάρχουν, αφορά ένα ελαχιστότατο ποσοστό του πληθυσμού. Αν δεν το κατανείμουμε σε όλη την επικράτεια, δεν υπάρχει κανένας φόρτος εργασίας για τα ελληνοδικεία. Κοιτάξτε, υπήρξε και μία άλλη άποψη, η φιλομετάβαση να γίνεται με δήλωση. Κοιτάξτε, από ό,τι έχουμε υπόψη μας, με δήλωση δεν γίνεται πουθενά. Ή γίνεται με δικαστική απόφαση ή γίνεται με διοικητική πράξη. Με μία απλή δήλωση δεν το γνωρίζω να γίνεται κάπου,
αλλά και να γίνεται, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι το σύστημά μας όπως λειτουργεί, και θα μιλήσω μετά γι' αυτό, με την έκδοση, αναγκαία έκδοση δικαστικής απόφασης, θεωρώ ότι διασφαλίζει απολύτως τη διαδικασία. Έθεσε ο κύριος Αμυράς ένα ζήτημα για να τεθεί αποκλειστική προθεσμία στη δημόσια διοίκηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί. Μια προθεσμία θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις ανά την επικράτεια που θα απασχολήσουν τη δημόσια διοίκηση, και όσο φόρτο και αν έχει η δημόσια διοίκηση θα το διεκπαιρεώσει, θεωρώ, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις απόψεις που εκφράστηκαν από τα κόμματα. Λοιπόν, κατά πρώτον, αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι αποκαλυπτικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιωματική αντιπολίτευση επανέφερε την επιχειρηματολογία περί της αναγκαίας συμφωνίας των κομμάτων που συγκυβερνούν για νομοσχέδια τα οποία τίθενται στην κρίση του Κοινοβουλίου. Και είπα και στην πρώτη συζήτηση, διότι φάνηκε, δεν χρειάστηκε και πολλή σκέψη, ότι αυτό το επιχείρημα προβάλλεται όπου η Νέα Δημοκρατία έχει επί των συγκεκριμένων νομοθετημάτων πρόβλημα εσωτερικό. Σήμερα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την απόσυρση του κυρίου Κυριαζίδη από τη συζήτηση. Σήμερα, ναι, μόνο που ο κύριος Κυριαζίδης μας ενδιαφέρει, ο οποίος μας κάλεσε στην πρώτη συζήτηση να αποσύρουμε το νομοσχέδιο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε διάσταση απόψεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όποτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, θυμάστε τι έγινε με το σύμφωνο συμβίωσης, η μισή ψήφιζε ναι, η άλλη μισή ψήφιζε και ζήταγαν ονομαστική ψηφοφορία για να εκθέσουν την κυβερνητική πλειοψηφία, επειδή τάχα δεν θα το ψήφιζαν οι ΑΝΕΛ. Όποτε λοιπόν έχουμε εσωτερικά προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε τέτοια περίπτωση μας λένε τι συμβαίνει με την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Καραγκούνη, εγώ δεν σας διέκοψα. Ναι, απλώς επειδή λοιπόν φροντίσατε. Ναι, εδώ να σας πω, κύριε Καραγκούνη, ότι υπήρξαν. Λοιπόν, προσέξτε, λοιπόν, με προκαλείτε, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ, με προκαλείτε όμως, εδώ είχαμε διαφωνίες υπουργών της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου επί των υπουργικών εδράνων, και ερχόταν ο κύριος Μπαλτάκος ως Κόφι Ανάν να επιλύει τις διαφορές υπουργών ενώπιον της Βουλής κατά τη συνεδρίαση. Μη διακόπτετε. Και υπήρχαν και άρων-άρων αποσύρσεις νομοσχεδίων την ώρα που γινόταν η συζήτηση. Να σας θυμίσω μερικά. Θέλετε? Αντιρατσιστικό, ναρκωτικά, τα ζητήματα που είχε φέρει ο κύριος Γρηγοράκος όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Αυτά όλα τα βλέπαμε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου γινόταν. Μη μας λέτε λοιπόν ότι συνεννοούσαστε. Λοιπόν, και αν το κάνατε, σταματήστε, κύριε Καραγκούνη, γίνεστε ενοχλητικός. Εντάξει, τι άλλο να σας πω. Μιλάω σε αυτά που είπατε. Συγγνώμη, και σας λέω και σας απαντώ. Έχω το δικαίωμα. Εγώ δεν σας δίκοψα καθόλου. Καθόλου. Τα είπατε, τα σημείωσα και πρέπει να σας απαντήσω. Θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Τη Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε δυνατότητα. Δεύτερον, κύριοι συνάδελφοι, εδώ, εγώ δεν θέλω να μιλήσω και δεν μιλάω απόλυτα προσωπικά. Αλλά ο συγκεκριμένος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας διατέλεσε υφυπουργός δικαιοσύνης. Γι' αυτά λοιπόν τα νομοσχέδια εδώ που σήμερα λένε θετικά και μπράβο και το ένα και το άλλο, αλλά έχουμε αντιρρήσεις. Γιατί δεν τα έφερναν να τα ψηφίσει η Βουλή? Γιατί δεν τα έφερναν? Διότι υπήρχε εσωτερικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν τα έφερναν. Το οποίο υπάρχει και τώρα και το κρύβουν. Θέλω επίσης να σας πω, κύριε συνάδελφε, επειδή κάνατε μία αναφορά για τα δικαστήρια. Αυτό το έκτρωμα, το οποίο επί δεκαετίες οικοδομείτο στην Ευελπίδων, και αυτός ο υδροκεφαλισμός του Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι έργο των κυβερνήσεων των δικών σας και του ΠΑΣΟΚ.
οι οποίες δεν είχαν την πολιτική τόλμη να κάνουν αυτό που είπε η κυβέρνησή μας ότι θα κάνει. Ότι θα διασπάσει το πρωτοδικείο Αθηνών και θα δημιουργήσει δύο νέα πρωτοδικεία στην Αττική. Πότε? Ρωτάει η Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, μετά από τρία χρόνια, κύριε Κοντονή, μετά από τρία χρόνια σας είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία που κερδίζει σε προτεραιότητα αυτό. Ρωτάει πότε. Δεν το είχατε προτεραιότητα. Τώρα μετά από τρία χρόνια. Α, πολύ ωραία. Είδατε. Κυβέρνησαν 20 χρόνια ο ένας και 20 χρόνια ο άλλος. Και ρωτάει, είσαστε δύο χρόνια, δεν το έχετε κάνει ακόμα. Εδώ είναι κανένας να τραβάει τα μαλλιά του. Πλέον δεν υπάρχει πεδίο ούτε καν συνεννόησης, ούτε καν κοινής λογικής. Αυτοί που κυβέρνησαν 20 χρόνια ο ένας και 20 χρόνια ο άλλος βιάζονται τώρα. Σου λέει δύο χρόνια κυβερνάτε, δεν το κάνετε ακόμα. Λέτε με αυτά τα οποία είχαμε ήδη προχωρήσει. Πώς θα αποχωρήσω, κύριε Καραγκούνη? Πώς θα αποχωρήσω? Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική στάση. Μην απευθύνεστε. Είπε ό,τι είπε. Κύριε Υπουργέ. Θέλει να τα ξαναπεί. Κύριε Υπουργέ, μην απευθύνεστε στον κύριο Καραγκούνη αν θέλετε τέτοια αντιπαράθεση. Ξεπερνάμε όχι τα στοιχειώδη πλέον. Φτάνουμε σε αγένειες. Ωραία. Κύριε Καραγκούνη, μην διακόπτετε και εσείς μην απευθύνεστε στον κύριο Καραγκούνη για να μην έχουμε. Από μένα κύριε Καραγκούνη, ποτέ μία φορά σας ρώτησα κάτι διευκρινιστικό για να το συμπεριλάβω στην πρώτη ανάγνωση, στην τοποθέτησή μου. Λοιπόν, σταματήστε. Πρέπει να δούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ρόλο του δικαστή. Διότι πολλά ακούστηκαν και κατά τον χρόνο διαβούλευσης, αλλά τελικά πιστεύω όλοι έχουμε πιστεί. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει πιστεί. Ότι ο δικαστής κανέναν δεν θέλει να δικήσει. Και σας το λέω και σας το τονίζω. Οι Έλληνες δικαστές με τις αποφάσεις τους, επί του συγκεκριμένου θέματος και πριν ψηφίζουμε το νομοσχέδιο, έχουν δώσει δείγματα γραφής. Πώς ερμηνεύουν την κείμενη νομοθεσία, την υφιστάμενη νομοθεσία και βεβαίως θα εφαρμόσουν και τη παρούσα, μόλις καταστεί νόμος του κράτους, προς όφελος των ετούντων και των ανθρώπων οι οποίοι ζητάνε τη δικαστική κρίση. Αλλά από τη στιγμή που σε ένα νομοσχέδιο τίθενται προϋποθέσεις, ο δικαστής αυτό θα κάνει. Δεν είναι διεκπαιρεωτικός ο ρόλος του. Θα πιστοποιήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Αυτό θα κάνει. Και για τους μέχρι 17 ετών και για τους 15-16 ετών. Επομένως, ο ρόλος του είναι ουσιαστικός και μάλιστα υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων διατάξεων, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εάν υπάρξει ένα πρόβλημα από ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τι να κάνουμε, ένομοι σε κράτος δικαίου βρισκόμαστε, θα εφαρμοστεί η διαδικασία, έχει ο πολίτης το δικαίωμα της εφέσεως, θα δικαιωθεί σε ένα ανώτερο δικαστήριο. Δεν μπορεί όμως να γίνει κάτι άλλο και παρακαλώ πάρα πολύ να μην επικαλούμεθα λόγους δικαστικών εξόδων κτλ. Αυτά τα πράγματα, ιδίως στην Ελλάδα, το ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη είναι ανοιχτή και από την άποψη των οικονομικών μεγεθών σε όλους τους πολίτες. Μας κατηγορούν μάλιστα γιατί έχουμε φτηνή δικαιοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να μην ξεφεύγουμε από το μέτρο και από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένας αντιφατικός ισχυρισμός. Εγώ νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε όσον αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή των προϋποθέσεων του νόμου. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές, απολύτως σαφές, και ήθελα να σας πω ότι η Διεθνής Αμνηστία δεν είπε ότι είναι ασαφή η διάταξη. Διαφωνούσε με τη διάταξη. Είχε μία διαφωνία. Άλλο ασαφής διάταξη και άλλο να έχω μία διαφωνία. Εμείς τη διαφωνία της εκπροσώπου της Διεθνούς Αμνηστίας δεν τη συμμεριζόμαστε. Και σας εξήγησα για ποιους λόγους δεν τη συμμεριζόμαστε όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση. Από εκεί ξεκίνησα την ομιλία μου και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο. Υπάρχει όμως ένας αντιφατικός ισχυρισμός ο οποίος ακούγεται. Εγώ σας εξήγησα ότι ο ρόλος του δικαστή είναι ουσιαστικός. Επομένως, δεν πάμε σε μια διαπιστωτική διοικητική πράξη ούτως ώστε το θέμα να φύγει από τα δικαστήρια και να πάει σε μια άλλη κρατική αρχή. Υπάρχει κάποιος ο οποίος το ισχυρίζεται αυτό ότι πρέπει να το κάνουμε?
Διότι εγώ νομίζω ότι διασφαλίζεται απολύτως η διαδικασία και η κρίση. Θα ήθελα να τελειώσω με κάποιες αναφορές. Αν και τα είπα και στην πρώτη συζήτηση, αλλά δυστυχώς επανήλθε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ. Μάλιστα επανήλθε με ένα εισαγγελικό λόγο ότι αποκαλύψαμε, λέει, στην πρώτη συζήτηση την ουσία, αποκαλύψαμε την ουσία, τη βαθύτερη ουσία του νομοσχεδίου. Δεν αποκαλύψατε τίποτα, σας το λέω κύριε συνάδελφε, αποκαλυφθήκατε, δυστυχώς. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο κύριος Καραγιαννίδης. Επί πολιτικών ζητημάτων να γίνεται κριτική στο κόμμα σας, αυτό δεν είναι αντικομμουνισμός. Είναι δημοκρατικός διάλογος και θα γίνεται. Και μην το λέτε σε μένα, έτσι, μετά το εσθονικό. Να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Σε ποιους τα λέτε και πώς η επιχειρηματολογία αυτή διαμφίζεται. Ιδίως σε μένα που υπερασπίστηκα και εγώ και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ την κομμουνιστική ιδεολογία που κάποιοι ακραίοι κύκλοι θέλαν να την ταυτίσουν με τον ναζισμό. Και σε επέκταση αυτής της αντιδραστικής άποψης θέλαν να ταυτίσουν τον αγώνα του Χίτλερ με το κεφάλαιο του Μάρξ. Αυτό είναι αντικομμουνισμός. Να ταυτίζεις μία απελευθερωτική ιδεολογία με ένα σύστημα του απόλυτου ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, του διαχωρισμού και της ανισότητας. Αυτός είναι ο αντικομμουνισμός. Κριτική λοιπόν ως πολιτικό κόμμα θα δέχεστε όπως και κάνετε. Και εμείς ακούμε την κριτική σας και δεν σας λέμε τι είσαστε. Την ακούμε με προσοχή και σεβασμό, γιατί αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Θα την ακούτε όμως και εσείς. Και λαθροχειρίες του τύπου ότι όποιος σας κάνει κριτική επί πολιτικών θεμάτων και επί των θέσεών σας είναι αντικομμουνιστής, καλό είναι να μην το μεταχειριστείτε άλλη φορά. Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν στον κομμουνισμό. Μπορεί να σας κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σας κάνει κριτική το ΠΑΣΟΚ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και να μην είναι κόμμα της αριστεράς όπως εμείς, που υπερασπιζόμαστε την ιδεολογία μας και θεωρούμε ότι ο κομμουνισμός είναι απελευθερωτική ιδεολογία. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Μπορεί και πώς ακούγεται αυτό που λέμε εμείς απελευθερωτική ιδεολογία, κομμουνιστική ιδεολογία, να ταυτίζεται με τέτοιες οπισθοδρομικές και συντηρητικές απόψεις που ακούσαμε εμείς σήμερα. Να σας πω ότι είπατε ότι το φύλλο προσδιορίζεται αντικειμενικά. Τι σημαίνει αυτό, κύριε συνάδελφε? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εγώ να κάνω παύση. Να μου το εξηγήσετε. Τι σημαίνει προσδιορίζεται αντικειμενικά? Το τι αισθάνεται ένας συνάνθρωπός μας σας ενδιαφέρει? Ή αυτό είναι προϊόν της ταξικής πάλης? Διότι αν πούμε ότι κάποιος άνθρωπος γεννιέται έτσι, πού μπαίνουν εδώ το ζήτημα των κοινωνικών σχέσεων, τα οποία προφανώς εσείς κατά τη γνωστή ανάλυση τις βασίζετε τις κοινωνικές σχέσεις, τις σχέσεις παραγωγής? Θα φτάσουμε εκεί για τέτοια ζητήματα? Θέλω λοιπόν να σας πω, μη διαστρέφετε την πραγματικότητα και μην πυροβολείτε επί ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εδώ και σας λένε τι διεκδικούν στο επίπεδο των ατομικών δικαιωμάτων. Και μην τους βαφτίζετε ως υποπροϊόντα κοινωνικών σχέσεων, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχετε στο νου σας. Θέλω δεν να σας τονίσω κάτι που είπατε, κάνατε μια αναφορά για την περίοδο της Σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης. Υπουργέ, να μαζεύουμε την πολιτική αντιπαράθεση για να πούμε στο νομοσχέδιο που έχετε δώσει πολλά πράγματα. Τελειώνω. Για το νομοσχέδιο είναι αυτά που λέω. Όχι. Τελειώνω. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε. Το τι συνέβη με τους ομοφυλόφιλους στην περίοδο της σταλινικής διακυβέρνησης, δεν θα σας το πω εγώ. Διαβάστε το από κριτικές που έχουν γίνει από το κομμουνιστικό στρατόπεδο για αυτά που συνέβαιναν. Και πώς αντιμετωπίζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς. Διότι το φύλλο τους προσδιορίζονται αντικειμενικά. Και κάποιοι σου λέει, αφού εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι προσδιορίζεται αντικειμενικά, εδώ θα πρέπει να πας σε ένα στρατόπεδο αναμόρφωσης για να το καταλάβεις. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, κύριε Δελή. Ευτυχώς και οι ίδιοι οι Ρώσοι κομμουνιστές τα έχουν αναγνωρίσει.
Από τη δεκαετία του 50 αυτά που γινόντουσαν. Και μετά και τώρα. Ακριβώς για να έχουμε ως πλούτο αυτή την εμπειρία, πρέπει να δούμε που λάθεψε, που γίνανε λάθη και που γίνανε και κραυγαλαίες παραβιάσεις κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Διαφορετικά, κύριε συνάδελφε, και σας το λέω με πόνο ψυχής, δεν θα κατέρεαν αυτά τα καθεστώτα. Και δεν θα βλέπατε αυτές τις απόψεις περί ταύτισης ναζισμού και κομμουνισμού να προέρχονται από τις χώρες εκείνες οι οποίες είχαν διακυβερνηθεί επί 45 χρόνια από τον κομμουνιστικά καθεστώτα. Να σας πω ένα τελευταίο που εμένα με εξέπληξε. Πού είχε τη μεγαλύτερη δύναμη το ακροδεξιόφιλο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας στις προχθεσινές εκλογές? Στην Ανατολική Γερμανία, κύριε συνάδελφε. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας, να τα αξιολογούμε. Οι κομμουνιστές έχουμε μία γενναιότητα να αξιολογούν την ιστορία και να μην κλείνουν τα μάτια στα ιστορικά γεγονότα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά λίγο ξαναδείτε τα. Εγώ δεν σας λέω να ταυτιστείτε με τις απόψεις δικές μας. Ξαναδείτε τα. Αλλά να μας λέτε εδώ σήμερα, το 2017, ότι το φύλο προσδιορίζεται αντικειμενικά, ενδεχομένως και επιστημονικά, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Αλλά να μην κατηγορούμε άλλους για τέτοιες αντιλήψεις, όταν και εμείς γινόμαστε φορείς παρόμοιων απόψεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σας παρακάλεσα, μην μπούμε στη τέτοια πολιτική. Όχι, εγώ μπήκα για να είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο που σας έχω δώσει. Το ξέρω. Δεν θα επανέλθω. Έχετε δημιουργήσει αντίθεση, αντίδραση. Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν έκανα χρήση του δικαιώματός μου και μετά τους εισηγητές να μιλήσω. Είπα να μιλήσω μία στο τέλος για να κλείσουν όλα τα ζητήματα και αυτά που προκύψαν από τη συζήτηση. Να τελειώσω όμως. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι έγινε μια απολύτως επικοδομητική συζήτηση. Απολύτως επικοδομητική συζήτηση. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τα κόμματα και τους φορείς, ακόμα και αν δεν τις λαμβάνουμε και δεν τις εντάσσουμε στο νομοσχέδιο, θεωρώ ότι ήταν σε μια πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Εμάς μας έδωσαν και ιδέες για το μέλλον. Και αυτά που ακούστηκαν και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ολομέλεια, επειδή άκουσα ότι κάποιες προτάσεις θα κατατεθούν και εγγράφως, εμείς θα τις περιμένουμε, θα τις αξιολογήσουμε και θα τοποθετηθούμε και επ' αυτών στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καραγκούνης, ζήτησε το λόγο. Ναι, κύριε Δελή, μετά. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Καραγκούνης. Πολύ σύντομα.